να συσπηρωθούν γύρω από το σωματείο αλλά και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, κάλεσε τους εργαζόμενους του κλάδου ο κύριος Καλύβας, αναφερόμενος στην κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί μετά την πανδημία του κορονοϊού, αλλά και στις δυσκολίες που έχουν να αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι. Η επιχείρηση απαιτεί από συναδέλφους που μέχρι το προηγούμενο διάστημα ήταν σε άδεια λόγω προβλημάτων υγείας να υπογράψουν ένα έγγραφο που να λέει ότι επιστρέφουν για δουλειά με δική τους αποκλειστική ευθύνη. Προφανώς την επιχείρηση δεν την απασχολεί καν τι νέα μέτρα προστασίας υγιεινής και ασφάλειας θα εφαρμόσει και γι' αυτό ακριβώς φορτώνει την ευθύνη κατευθείαν στους εργαζόμενους. Δηλαδή, η επιχείρηση ίδια βάζει το εκβιαστικό δίλημα μπροστά στους εργαζόμενους ότι ή δεν υπογράφεις το χαρτί και ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι με τη θέλησή σου για την επιχείρηση σημαίνει ότι με τη θέλησή σου δεν έρχεσαι για δουλειά και παράλληλα έχεις και τις ανάλογες επιπτώσεις. Ή η δεύτερη επιλογή που είναι να υπογράψεις το χαρτί, να πας για δουλειά και να παίξεις κορώνα γράμματα τη ζωή σου χωρίς να έχει καμία ευθύνη επιχείρηση για την υγεία. Καλούμε τη συγκεκριμένη επιχείρηση να αποσύρει τώρα αυτό το απαράδεκτο έγγραφο. Ουσιαστικά πρόκειται για μια κατάσταση ομοιρίας των εργαζομένων που με τις ευλογίες του κράτους, με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που πέρασε όλο το προηγούμενο διάστημα μέσα στην πανδημία. Εμείς καλούμε όλους τους συναδέλφους να πετάξουν στα σκουπίδια αυτό το ψευτοδίλημα και να το γυρίσουν πίσω στην επιχείρηση και να βάλουμε πραγματικά εμείς το δικό μας δίλημα που είναι ή αυτοί ή εμείς. Τώρα να διεκδικήσουμε όλοι συμβάσεις αορίστου χρόνου, να οργανωθούμε ένα εργοστάσιο, να φτιάξουμε επιτροπές υγείας για να διεκδικήσουμε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας μας. Τώρα χρειάζεται να είμαστε ενωμένοι, οργανωμένοι στο σωματείο μας.